20 χρόνια κυκλοφορίας, 20 χρόνια επιτυχιών, 20 αιχμηρά χρόνια. Εφημερίδα Εχμή και εχμή-news.gr. Τα δύο πιο δυναμικά μέσα της ετωλοκαρνανίας που από το 1995 είναι κοντά στον αναγνώστη. Πρώτη σε κυκλοφορία σε όλο τον ομό σύμφωνα με τη Focus Bari. Με αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Αγοράστε τη στα περίπτερα μόνο με ένα ευρώ ή γραφτείτε συνδρομητές. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας θα συνομιλήσουμε σήμερα. Θα κάνουμε μια επί της ουσίας συζήτηση στα πολλά θέματα που έχει ο Δήμος Ναυπακτίας, στα έργα που γίνονται και είναι πολλά και αυτά, στην καθημερινότητα. Για τον τουρισμό θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Γκίζα, ο οποίος μας φιλοξενεί στο γραφείο του και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δήμαρχε, καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα, που δεχτήκατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι αρκετά μεγάλη, γιατί είναι πολλά τα πράγματα, τα θέματα που πρέπει να συζητήσουμε. Γι' αυτό προτίμησα να μην κάνω κανέναν πρόλογο και να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Θέλω να ξεκινήσουμε από την καθημερινότητα του Δήμου Ναυπακτίας. Καταρχήν, παρακαλώ. Συνήθως προηγούνται τα έργα πάντα, αλλά εγώ λέω να ξεκινήσουμε από αυτό το τομέα και μετά να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα που είναι εξίσου σημαντικά. Στη διάθεσή σας, κύριε Ρίτα, και να σας καλωσορίσω και εγώ στο γραφείο μου, στο Δημαρχείο του Δήμου Ναυπακτίας. Είμαι έτοιμος να, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας να δώσω τις απαντήσεις τις οποίες χρειάζεστε. Γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ναυπακτίας γενικότερα έχει μια καλή καθημερινότητα. Και παλιότερα και τώρα. Είναι αρκετά βελτιωμένη η καθημερινότητα, ας πούμε, η αποκομιδή των απορριμμάτων, που είναι ένα βασικότατο θέμα για ένα Δήμο. Πείτε μας εσείς στη δική σας θητεία, αν βελτιώσατε κάτι επιπλέον, τι έχετε κάνει για όλο αυτό. Όπως είπατε κι εσείς και είναι μια πραγματικότητα, ο Δήμος Ναυπακτίας έχει ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο στην παροχή υπηρεσιών καθημερινότητας, θα το πω εντός εισαγωγικών, είτε αυτό λέγεται καθαριότητα, οδοφωτισμός, οποιαδήποτε εν πάση περιπτώσει υπηρεσία ζητά και έχει ανάγκη ο δημότης μας. Πάντοτε το επίπεδο ήταν ικανοποιητικό και καλό, όμως εντείνουμε τις προσπάθειες, η νέα δημοτική αρχή, αυτό αφενός μεν να είναι ακόμα ικανοποιητικότερο, αλλά αφετέρου να αγκαλιάζει όσο το δυνατόν και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου Ναυπακτίας. Γνωρίζετε ότι ο Δήμος έχει 66 κοινότητες, απομακρυσμένες μεταξύ τους, πέραν του αστικού κέντρου που είναι η Ναύπακτος, και η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι πολύ μεγάλη. Αλλά όσο μεγάλη και να είναι, η Ναυπακτία και οι δημότητες αξίζουν καθημερινή ένταση των προσπαθειών και καλύτερο αποτέλεσμα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ναι, βέβαια, με δεδομένο ότι και οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Μιλάμε και για ορεινά χωριά, κοινότητες που είναι. Πολύ δύσκολο, υποθέτω, να το συντονίσει κάποιος επαρκώς. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Όχι, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και αυτό αντανακλάται και στα πρόσωπα των δημοτών μας, όταν έχω τη χαρά και την τιμή να επισκέπτομαι το Δήμο, όχι μόνο τις περιόδους όπου υπάρχει κίνηση και κόσμος, αλλά όλη την περίοδο του χρόνου, και το χειμώνα και το καλοκαίρι και τα χωριά μας, και τους επιμέρους μικρότερους οικισμούς και φυσικά τις γειτονιές της πόλης, που και αυτές έχουν θέματα και πρέπει να βελτιώνεται η καθημερινότητα. Και πέρα των οποιοδήποτε παρατηρήσεων, καλοπροαίρετων παραπώνων, υποδείξεων, που είναι χρήσιμα για τον κάθε δήμαρχο και δεν είναι αιτία να δυσαρεστείται κανείς, το αντίθετο μάλιστα, πρέπει να χρησιμοποιεί ως πηγή πληροφόρησης για τα προβλήματα. Ταυτόχρονα διαπιστώνεις ότι οι άνθρωποι έχουν και την ωριμότητα να καταλάβουν γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι το οποίο δεν έχουν να θέλουν, αλλά και να αξιολογήσουν και να ικανοποιηθούν από αυτό το οποίο έχουν. Και νομίζω ότι πάμε καλά. Θεωρείτε ότι ο κόσμος είναι προσεκτικός, δηλαδή και ο κόσμος βοηθάει το Δήμο από την πλευρά του. Γιατί, να σας πω τι εννοώ, σε κάποιους άλλους Δήμους παρατηρείτε οι πολίτες να πετούν, ας πούμε, σκουπίδια έξω από τους κάδους ή σε σημεία όπου δεν υπάρχει κάδος. Παράδειγμα λέω τώρα. Γενικότερα εδώ ο κόσμος των Δήμων Ναυπακτίας έχει μια τέτοια τακτική, είναι πιο προσεκτικός, αντιμετωπίζει και ο Δήμος κάποια προβλήματα. Πάντα υπάρχουν τα προβλήματα. Οι κοινωνίες ωριμάζουν. Και αυτό σημαίνει ότι πρώτον δεν είναι απολύτως ώριμες, αλλά είναι μια διαρκής διαδικασία η ωρίμαση. Εκείνο που σημειώνω είναι ότι καθημερινά όλο και περισσότεροι δημότες
αποκτούν αυτή την επίγνωση του ότι το περιβάλλον, ο Δήμος, η γειτονιά είναι το σπίτι μας και πρέπει να το διατηρούμε καθαρό. Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει με όλους. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι συμβαίνει σε επίπεδο εξαιρέσεων και όχι σε επίπεδο κανόνα. Απογοητεύομαι και εγώ ορισμένες φορές όταν περιδιαβαίνω γειτονιές και βλέπω έτσι επιπόλαια να αφήνονται αντικείμενα, σκουπίδια, μικροαντικείμενα και λέω για όνομα του Θεού. Όμως η πλειοψηφία των δημοτών έχει και την οριμότητα και ας το πούμε την ευθύνη, το αίσθημα της ευθύνης και συμμορφώνει. Οι εξαιρέσεις πάντα θα υπάρχουν, αλλά και σε αυτά κάνουμε την προσπάθειά μας να μην παραμένουν έτσι. Ναι, να πούμε δύο λόγια για την ανακύκλωση και σε ποιο βαθμό είναι καλή ή όχι εδώ στην περιοχή, δηλαδή σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται και ο κόσμος στη διαλογή των ανακυκλώσεων υλικών. Και αυτό το θέμα, επειδή το έχω συζητήσει εκτενώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχουμε και το ΧΙΤΑ, ο οποίος είναι εν μέρει υπεύθυνος και αυτό για τη διενέργειά της. Η ανακύκλωση, ξέρετε, έχει πολλά ρεύματα. Τα περισσότερα έχουν υλοποιηθεί στο Δήμο ή υλοποιούνται. Ο βαθμός συμμόρφωσης των δημοτών και αυτός δεν είναι αυξανόμενος, δηλαδή άλλη συμπεριφορά υπήρχε πριν από κάποια χρόνια, άλλη συμμόρφωση πλέον. Είναι και αυτό κάτι το οποίο εμείς από την πλευρά μας οφείλουμε να το μεταδίδουμε στους δημότες και εκείνοι να το εισπράττουν και να το υλοποιούν. Πάμε καλά. Νομίζω ότι σαν Δήμος είμαστε σε αρκετά υψηλή θέση σε επίπεδο ανακύκλωσης. Δεν ξέρω πολλούς Δήμους που να υπερβαίνουν την άφηπα αυτό. Όμως μένει πολύ ακόμα έργο να κάνουμε και φυσικά να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε και τα ρεύματα ανακύκλωσης ώστε να υπάρχει πλέον απόλυτη αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Εν αναμονή φαντάζομαι και του εργοστασίου επεξεργασίας ακροβάτων που αναμένεται να γίνει, να πούμε και γι' αυτό μιας και το αναφέραμε. Πού βρίσκεται, τι γίνεται με όλο αυτό, η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια της Επιτροπής, υπήρξαν οι προσφορές από τρεις ενδιαφερόμενες εταιρείες, πέρα από κάποια σκαμπανεβάσματα και πισωγυρίσματα που είχαμε διαδικαστικά, προχωράμε με τους ρυθμούς τους οποίους φυσικά και η πραγματικότητα της πανδημίας μας επέβαλε να προχωρήσουμε. Ναι, συνήθως τα μεγάλα έργα αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες στρατιωτικές, ήταν και η πανδημία, ναι. Ωστόσο αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή και για τους Δήμους που θα συμμετέχουν. Και για την περιοχή και για την Αύπακτο και την Αυπακτία, αλλά και για τους Δήμους και για την ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως, γιατί ο γειτονικός Δήμος Μεσολογγίου αντιμετωπίζει πιο σημαντικά. Και όχι μόνο. Πάρα πολύ. Και σε αυτό οφείλω να πω ότι υπήρχε στο Δήμο έτσι η προνοητικότητα και η εγρήγορση ώστε σήμερα να βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Θέλοντας φυσικά να πω ότι και έχουν ακόμα να γίνουν πράγματα. Και αυτό όλο που συζητάμε τώρα είναι, θα μπορούσε να αποτελέσει και έναν πρόλογο για το κομμάτι που θα συζητήσουμε στη συνέχεια, που είναι τα έργα. Γιατί για έργα συζητάμε τελικά. Ξεκινώντας από τα έργα που έχετε εντάξει, από τις προτάσεις μάλλον που έχετε εντάξει στο πρόγραμμα Τρίτσης, που είναι πολύ σημαντικό, που έχετε καταθέσει, για να το πω πιο σωστά, στο πρόγραμμα Τρίτσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους Δήμους, αυτό το πρόγραμμα, νομίζω. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα καλύψει σε μεγάλο βαθμό βασικές ανάγκες των Δήμων. Το λέω έτσι, έχοντας επίγνωση το τι λέω. Δεν θα λύσει ούτε όλα τα προβλήματα και ούτε φυσικά θα είναι αυτό το οποίο θα δώσει την όθηση που ζητούν οι τοπικές κοινωνίες. Διότι αν σκεφτείτε ότι ο Δήμος μας, αλλά και οι όμορφοι Δήμοι, έχουν βασικές αδυναμίες, έχουν βασικές ελλείψεις. Για παράδειγμα, θα σας πω, τις επεκτάσεις των σχεδίων πόλεων. Είναι αδιανόητο να χρηματοδοτούνται οι Δήμοι, και το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση αυτού που λέω, να χρηματοδοτούνται οι Δήμοι για αναπλάσεις και να μην χρηματοδοτούνται για τις επεκτάσεις των σχεδίων. Μα πρώτα θα επεκτείνεις το σχέδιο που έχεις να υλοποιήσεις από το 1978 εν προκειμένου στην Αύπακτο, ώστε να αναπνεύσει ο κυρίως αστικός εστός σου και να δημιουργήσεις νέους κοινόχρηστους χώρους, νέες πλατείες, νέους δρόμους, και στη συνέχεια θα πρέπει να χρηματοδοτηθείς για να τα αναπλάσεις αυτά, να κάνεις τα δίκτυα αποκέντρωσης σύνδεσης. Δεν το πάμε ανάποδα στην Ελλάδα. Και αυτό είναι το παραπονό μου και το έχω πει. Και το έχω πει και στο Υπουργείο και με έγγραφο το έχω πει. Ποιο? Επεκτάσεις σχεδίων. Βασικό. Υποδομές. Από εκεί και πέρα τώρα είπαμε ότι ο Τρίτσης
θα λύσει, θα βοηθήσει να λυθούν πολλά προβλήματα. Στη δική μας περίπτωση, για παράδειγμα, ναυαρχίδα των έργων είναι το νέο διοικητήριο στις παρυφές της πόλης. Ένα κτίριο αρκετά σύγχρονο και μοντέρνο, το οποίο φιλοδοξούμε να στεγάσει το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Δήμο Ναυπαρχίας, που έχει σκόρπιες υπηρεσίες σε διάφορα κτίρια, αλλά από εκεί και πέρα είδαμε ότι υπήρξαν και αντιδράσεις για την πρότασή σας αυτή να γίνει το Δημαρχείο σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο στο ΣΚΑ. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μιλήσω για αντιδράσεις. Στα πλαίσια της γενικότερης διευθέτησης εκκρεμωτήτων ή, εν πάση περιπτώσει, του σχεδιασμού, είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει όχι μόνο αντίλογος, η διαφορετική σκέψη, η διαφορετική τοποθέτηση, η ένσταση, η επιφύλαξη, και νομίζω ότι αυτά διατυπώθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δόθηκε η δυνατότητα, μάλιστα, και αναγνώστηκαν και κάποια σχετικά έγγραφα φύλων μηχανικών της πόλης μας. Και, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όλα αυτά επιμόνται, όλα αυτά γίνονται, σε όλα αυτά γίνονται αποδέκτες οι πολίτες μας και οι δημότες μας, άρα τελικώς λαμβάνονται οι αποφάσεις από τα συλλογικά μας όργανα, από το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένων, και προχωρούμε στην υλοποίηση του έργου. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι, και πρέπει να γνωρίζουμε, ότι ο Δήμος Ναυπαρχίας δεν έχει ένα κεντρικό διοικητήριο. Είναι υποχρεωμένοι οι δημότες από όλα τα μέρη του Δήμου μας να επισκέπτονται για άλλο έγγραφο την Παλαιοπαναγιά, για άλλο έγγραφο το Γρήγορο, για άλλο έγγραφο το Κέντρο, για άλλο έγγραφο η υπηρεσία του Κεφαλόβρισσου, και, εν πάση περιπτώσει, να μην μπορούν να λειτουργούν και μεταξύ τους υπηρεσίες. Πέρα του τεράστιου κόστους λειτουργικού και των χαμένων ωρών, μετακίνησης υπαλλήλων, διευθυντών και αιρετών, αυτό πρέπει να σταματήσει. Και έχουμε τώρα τη δυνατότητα, αξιοποιώντας ένα αδικό μας οικόπεδο, το μοναδικό, στη συγκεκριμένη περιοχή, είπατε για αντιδράσεις. Μα δεν είχε ο Δήμος άλλη δυνατότητα πέρα του να αξιοποιήσει ή το συγκεκριμένο ή να αγοράσει με τις χρονοβόρες διαδικασίες και τις δαπανηρές της αγοράς ή της απολωτρίωσης, που θα σήμαινε ότι και θα χάναμε το πρόγραμμα και θα επιβαρύναμε το Δήμο μας με πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό. Και θα χάναμε και το πρόγραμμα κανένα. Ναι, πέρα από αυτό, φαντάζομαι ότι το να αποφασίσει να αγοράσει σήμερα θα έπρεπε προφανώς να βρει ένα οικόπεδο πιο κεντρικά. Για να πούμε, πράγμα που δεν νομίζω ότι θέλουμε και να υπήρχε. Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι το κέντρο είναι ήδη επιβαρημένο της Ναυπάρχης. Ναι. Και δεν έχει κανένα νόημα ο Δημότης από τη Χάλκη, ο Δημότης από το Αντίρρη, ο Δημότης από τη Δάφνη ή από την Ορεινή Ναυπαρχία να πρέπει υποχρεωτικά να έρθει στο κέντρο της πόλης, σε αυτό το δύσκολο κέντρο, όπου δεν υπάρχουν πολλές θέσεις στάθμισης, όπου δεν υπάρχουν δρόμοι. Να έρθει υποχρεωτικά, λοιπόν, σε αυτό το δύσκολο κέντρο, να βρει να σταθμεύσει, να αποτρέψει κάποιον άλλο, να πάρει μια θέση στάθμισης και έτσι και να ταλαιπωρηθεί και να ταλαιπωρήσει. Ενώ στο συγκεκριμένο σημείο διέρχεται δρόμος ο οποίος επικοινωνεί με τον περιφερειακό. Υπάρχει το ΚΤΕΛ. Υπάρχει πρόσβαση από όλα τα μέρη του Δήμου. Ο Δήμος μας δεν είναι η ναύπακτος. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Δήμος είναι η ναυπακτία από την Χάλκια και το Γαλατά μέχρι τη Γραμμένη Οξιά. Και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Εγώ δεν έγινα δήμαρχος της ναυπάκτου. Έγινα δήμαρχος της ναυπακτίας στο σύνολό της και αγαπώ και το τελευταίο κύτταρο της ναυπακτίας. Έτσι πρέπει να σκέφτομαι. Και έτσι σκέφτηκε η Δημοτική Αρχή και νομίζω ορθά σκέφτηκε. Και αυτό φάνηκε στην πορεία. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε ευτυχείς τα επόμενα χρόνια να έχουμε λύσει ένα τέτοιο σημαντικό πρόβλημα. Οπότε όλα αυτά που είπατε απαντούν στο ερώτημα που ήθελα να κάνω σχετικά με την πρόταση που είχε ακουστεί στα Δημοτικά Συμβούλια και γενικότερα της πιθανής ενοποίησης του κεντρικού δημαρχείου, αυτού που βρισκόμαστε τώρα, με την οικονομική υπηρεσία που βρίσκεται λίγο πιο πάνω και το κτίριο της ΔΟΗ, το πρώην κτίριο της ΔΟΗ, εν πάση περιπτώσει, που είναι αστυνομικό τμήμα αυτή τη στιγμή, που ακούστηκε και αυτή η πρόταση. Οπότε αυτό που είπατε νωρίτερα για το επιβαρημένο κέντρο, μάλλον απαντάει σε αυτό που. Και όχι μόνο, κύριε Βίτα, το επιβαρημένο κέντρο, αλλά ταυτόχρονα παραμένει κατακαιρματισμένο το διοικητήριο, αν πάμε σε περισσότερο από ενός κτίρια, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα στο κέντρο να φτιάξουμε ένα κτίριο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Και λαμβάνουμε και ως δεδομένο
για το κτίριο που είναι της αστυνομίας, που δεν είναι δικό μας. Και δεν είναι εύκολο να γίνει δικό μας. Και εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτεί την ανέγερση υπάρχοντος. Και εδώ έχουμε. Και έχουμε και ένα κτίριο το οποίο και αυτό κοστολογείται, ενώ το πολυβητήριο. Έχει ένα κόστος σημαντικό η μέχρι σήμερα κατασκευή, η οποία δεν μπορείς να την αφήσεις να πάει χαμένη. Ναι. Το οικόπεδο και το κτίριο για κτηριακές εγκαταστάσεις. Και δεν μπορεί να πληρώνεις σοβαρά χρηματικά ποσά για ενίκεια και να αφήνεις τις εγκαταστάσεις σου αναξιοποιητές. Τουλάχιστον εμένα με ξεπερνά. Ήθελα, μιας και μιλάμε για έργα και γενικότερα για όλα αυτά, να εστιάσουμε και σε κανένα δύο σημεία. Να πούμε λίγο καταρχάς πώς προχωράει η τοξινία, που είναι και αυτό σημαντικότατο για την ΑΦΠΑΚΤΟ. Τοξινία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση στην τελική φάση της υλοποίησής του. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Υπάρχει ο εργολάβος και νομίζω ότι βαίνουμε προς το τέλος τους επόμενους μήνες, χωρίς να θέλω να δώσω έτσι λεπτομέρειες γιατί δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Είναι πραγματικά ένα αξιόλογο κτηριακό συγκρότημα. Έγιναν οι συζητήσεις οι οποίες έγιναν τις προηγούμενες θητείες και λήφθηκαν αποφάσεις. Δεν θα κρίνω εγώ σε αυτή τη φάση. Στόχος μας είναι και θα είναι σε κάθε περίπτωση η κατά το καλύτερο δυνατόν τρόπο αξιοποίηση όλου του κτηριακού αποθέματος του Δήμου, πολύ περισσότερο του ξενία. Υπάρχουν κάποιες συμβάσεις, υπάρχουν κάποιες δρομολογήσεις, οι οποίες και αυτές κατά την προηγούμενη δημοτική θητεία έχουν λάβει το σάρκα και ωστά. Θα δούμε και εμείς στη συνέχεια πώς θα δρομολογήσουμε την αξιοποίηση αυτού του μεγάλου. Υπάρχουν δηλαδή σκέψεις να κάνετε αλλαγές ως προς αυτό που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το κτίριο πλέον. Έχετε δηλαδή και κάποια άλλα πράγματα εσείς στο μυαλό σας? Όχι, όχι. Εμείς αυτή τη στιγμή και όπως σε όλα τα έργα αναλάβαμε να υλοποιήσουμε, εν προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτά τα οποία παραλάβαμε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Και σε αυτό θέλω να είμαι απόλυτος. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν η υλοποίηση αυτών και στα πλαίσια φυσικά των όσων δυνατοτήτων έχουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο ώστε το ξενία να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υλοποιούμε αυτά τα οποία αναλάβαμε και αυτό είναι σαφές. Πότε υπολογίζετε να είναι τουλάχιστον το θέμα του κτηρίου? Τώρα σας είπα ότι δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες αν θα είναι. Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε πώς είναι τα έργα, μπορεί να χρειαστεί μια παράταση ακόμα, έχουν δεθεί ήδη δύο παρατάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι σχετικά σύντομα. Να πάμε και λίγο στην ανάπλαση του ιστορικού κέντρου. Άλλο ένα πολύ συζητημένο θέμα. Και κάνουμε έτσι ειδική αναφορά, επειδή αυτά που τα θέματα που συζητάμε τώρα είναι τα πιο πολύ συζητημένα. Υπήρξαν και αντιδράσεις και ως προς τον τρόπο κατασκευής και ως προς τον χρόνο και ως προς τις καθυστερήσεις. Πείτε μου εσείς από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, που το παρακολουθείτε πάρα πολύ στενά από ό,τι γνωρίζω, πού βρισκόμαστε και τι ισχύει από όλα αυτά, δηλαδή υπήρξαν αστοχίες όντως? Εννοείται τώρα αστοχίες σε επίπεδο μελετών και χρόνου, σε επίπεδο υλοποίησης. Και υλοποίησης, ναι, και χρόνου το πώς προχωράει δηλαδή το έργο, ότι προχωράει αργά, με λίγα λόγια. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα έργο που πραγματικά δύσκολο, όχι ως προς το είδος. Η ανάπλαση δεν είναι δύσκολη, αλλά ως προς το χώρο στον οποίο συντελείται. Και αυτό το είδαμε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε, όταν αποκόπηκε η πόλη κυριολεκτικά στα δύο, με το κλείσιμο του δρόμου, του πλατοδρόμου στο λιμάνι. Και συγγνώμη ότι θα σας διακόψω, αλλά θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμα. Είναι γνωστό ότι εσείς αυτό το έργο το βρήκατε επί της ουσίας όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας και είχατε και τις δικές σας εντός εισαγωγικών ενστάσεις σε κάποια πράγματα. Σε πολλά σημεία. Ναι. Σε πολλά σημεία και ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, το έργο αυτό είχε ήδη συμβασιοποιηθεί, είχε ήδη υπογραφεί η σύμβαση και είχε ήδη υπογραφεί και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Νέα Δημοτική Αρχή δεν είχε περιθώρια λιγμών σε σχέση με αυτά τα δύο, ούτε να θέσει όρους, ούτε να αλλάξει χρονοδιαγράμματα. Τα χρονοδιαγράμματα όπως είχαν τεθεί, είχαν υπογραφεί, ήταν απολύτως σεβαστά. Και εντός αυτών προσπαθήσαμε και εμείς να κινηθούμε. Η υπηρεσία πρωτίστως, γιατί η εκτέλεση των έργων είναι καθαρά θέμα υπηρεσίας, δηλαδή η πολιτική βούληση έχει να κάνει
έχει μειωμένο ρόλο, δεν είναι η σύλληψη του έργου, αλλά η υλοποίησή του. Εν πάση περιπτώσει όμως και το πολιτικό προσωπικό παίζει και αυτό το σημαντικό του ρόλο. Ναι, και υπήρχαν αστοχίες στις μελέτες, τα έχω πει κατά καιρούς, αλλά δεν έχει νόημα να τα πω μια ακόμη φορά. Υπήρχαν σημαντικές αστοχίες στις μελέτες. Προσπαθήσαμε και διορθώσαμε μέχρι τη φάση που έχουν υλοποιηθεί αυτή τη στιγμή πολλές από αυτές. Για παράδειγμα, θα σας πω την διαπλάτηση του δρόμου στη στροφή στο λιμάνι, όπου εκεί δεν μπορούσε να περάσει λεωφορείο ή το ότι δεν υπήρχε χώρος να θαλακμεύσει λεωφορείο. Ναι. Έστω για λίγα λεπτά για να μπορέσει να απολυβάσει τους επιβάτες. Το γεγονός ότι υπήρχαν αχαρτογράφητα δίκτυα στο υπέδαφος, τα οποία φυσικά δεν είχαν ποτέ ερευνηθεί ούτε με δοκιμαστικές τομές και ανακύπτανε κατά τις εξκαφές. Πολλά τέτοια θέματα. Νομίζω ότι στη φάση τη μέχρι τώρα ξεπεράστηκαν αυτά και είναι πλέον παρελθόν. Έχουμε μπροστά μας την επόμενη φάση, η οποία αφορά το πάνω κομμάτι που έχει και υπόγεια δίκτυα, και εκεί συναντούμε αρκετά σημαντικές δυσκολίες, η έβρεση αντικειμένων δεξαμενών, πετρελαίου και φωταερίου, δίκτυα, ηλεκτροφόρα και τηλεπικοινωνιών, σε σημεία διαφορετικά από ό,τι έχουν χαρτογραφηθεί και σε σημεία που ουσιαστικά παρενοχλούν έως και παρεμποδίζουν την εκτέλεση, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σημείο του έργου, αρχαιότητες, τις οποίες πάντοτε φυσικά μπορείς να υποπτεύεσαι και να γνωρίζεις, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν σκάβεις τις βρίσκεις. Μαζί όλα αυτά και σε ένα κυκλοφοριακό, σε ένα σημείο που ο κυκλοφοριακός πόρτος είναι τεράστιος. Το μοναδικό σημείο που διέρχονται όλα τα αυτοκίνητα της πόλης. Αυτά καθιστούν ένα έργο δύσκολο, μαζί με την έλλειψη των σωστών μελετών ή των μελετών εφαρμογής που θα είχαν διευκολύνει την επίλυση εκ των προτέρων πολλών από αυτών των θεμάτων, όλα αυτά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εσείς ποια είναι η άποψή σας, τα ίδια θα συναντήσουμε και στην οδό Τζαβέλα όταν θα ξεκινήσει? Και εκεί μιλάμε για περισσότερο χρόνο, ήδη το χρονοδιάγραμμα προβλέπει περισσότερο χρόνο ολοκλήρωση σε αυτού του δρόμου. Δηλαδή, αν συναντήσει ο εργολάβος και δυσκολίες, θα μιλάμε για χρόνια που θα έχει πρόβλημα η αγορά. Για χρόνια δεν μπορούμε να μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που κάναμε είναι να σκανάρουμε, να φωτογραφίσουμε δηλαδή με μια ειδική συσκευή που υπάρχει το υπέδαφος, ώστε από εδώ και πέρα να αποφευθούν τα σκαψίματα και οι τομές. Άρα υπάρχει εικόνα. Θα υπάρχει εικόνα, ναι, τις επόμενες ημέρες, ναι, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε, ο εργολάβος με την υπηρεσία, το έργο αναλόγως των υποκειμένων. Σας επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο οι αρχαιότητες, αλλά είναι και πολλά άλλα αντικείμενα, όπως δεξαμενές, οι οποίες όχι μόνο δυσκολεύουν το έργο, γιατί εκεί πρέπει να τοποθετήσεις και αγωγούς αποκέντρωσης, δηλαδή μπορείς να τα παρακάμψεις, αλλά ανεβάζεται το κόστος. Γιατί η επίπτυση σε διατάξεις ειδικές, περιαφαιρεσίες τους, ασφαλείας, πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικές εταιρείες που μόνο αυτές το κάνουν, είναι μια σειρά. Το οικονομικό θέμα αντιμετωπίζεται, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί, γιατί φαντάζομαι αυτά δεν είχαν προβληθεί μέσα στο ποσότητα του έργου. Κάθε έργο έχει και τα απρόβλεπτα, ναι, που προβλέπει ένα ποσοστό 15%, αλλά η υπέρβαση αυτών των απροβλέπτων είναι και αυτή απρόβλεπτη. Ναι, οπότε, αυτό λέω. Οπότε καταλαβαίνετε, χωρίς να θέλω να πω τίποτα παραπάνω, ότι καλούμαστε πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε και ο κόσμος δεν τα γνωρίζει και δεν έχει και νόημα να τα γνωρίζει αυτά. Αλλά ίσως όμως και να πρέπει να τα γνωρίζει, γιατί ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή ένα έργο να καθυστερεί, τη μισή πόλη, το μισό κέντρο να είναι σκαμμένο και να είναι έτσι όπως είναι. Και προφανώς δεν ξέρει γιατί γίνεται. Μπορεί να πει, ας πούμε, φταίει ο εργολάβος ή ο δήμαρχος. Πάντα θα φταίει ο δήμαρχος. Και είμαι από αυτούς που ποτέ δεν θα πω ότι δεν φταίει ο δήμαρχος, ακόμα και αν δεν φταίει. Ακόμα και αν δεν φταίω. Καλό είναι όμως να γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει, όποιος έχει τη διάθεση να παρακολουθήσει τι πραγματικά συμβαίνει, και να κατανοήσουμε ότι τα έργα, ειδικά σε περιοχές ευαίσθητες όπως είναι το ιστορικό κέντρο της Ναυπάκτου, δεν θα πω πάλι χωρίς μελέτες ή με προβληματικές μελέτες, θα πω και μόνο αυτό το γεγονός, τα έργα θέλουν και υπομονή και καλή διάθεση, δεν γίνονται για να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, γίνονται για να αναδειχθεί η πόλη, ο δήμος, η γειτονιά, η πλατεία, το χωριό, όταν όμως και η ενόχληση θα είναι όσο και να παραταθεί, πάντοτε προσωρινή.
Η ενόχληση, φαντάζομαι, δεν θα απασχολεί τον κόσμο, δεν θα τον πειράζει όταν θα δει και ένα έργο, όταν θα δει και ένα καλό αποτέλεσμα. Εδώ, σύμφωνα και με πολύ κόσμο που συζητάει πάρα πολύ στην ΑΦΠΑΚΤΟ και αυτό το έργο, φαίνεται ότι δεν ήταν αυτό που θα περίμενε το ιστορικό κέντρο της ΑΦΠΑΚΤΟ. Τώρα, βέβαια, θα μου πείτε, ξεκίνησε, γίνεται, έχει φτάσει σε ένα σημείο και υποθέτω ότι δεν μπορούν να αλλάξουν και πολλά πράγματα. Αλλά ενδεχομένως εδώ θα πρέπει ίσως να προβληματιστούν οι δημοτικές αρχές, οι δήμοι όλοι, ότι θα πρέπει πρώτα να γίνεται μια πολύ καλή μελέτη και μετά να ξεκινάει ένα έργο. Δηλαδή είναι προτιμότερο να καθυστερήσει λίγο. Ήθελα, κύριε Βίτα, να αποφύγω να είμαι αιχμηρός της έργης. Ή όμως δεν το αποφεύγω, γιατί κι εσείς μου δίνετε την ευχαίρεια ή την πάσα, ας το πούμε. Ναι. Όλα είναι θέμα μελέτης. Εκεί πρέπει να γίνεται η σοβαρή και σωστή δουλειά. Ναι, γιατί το να βιαζόμαστε απλά για να παρουσιάσουμε ένα έργο. Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα τελικά. Αν δεν εξυπηρετεί και δεν αναπτύσσει την πόλη και δεν εξυπηρετεί τον πολίτη. Και δυστυχώς. Και τον επισκέπτη, βέβαια. Και δυστυχώς, οφείλω να το πω, η τακτική πολλών δημοτικών αρχών είναι να πάρουμε τα χρήματα, έστω και αν αυτά δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στις ανάγκες ή σε μία σοβαρή μελέτη που θα οδηγήσει στη συνειδητοποίηση ενός σοβαρού έργου. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, ούτε είχα τη δυνατότητα να πω ότι πλέον όταν έχω συμβασιοποιημένο ένα έργο, δηλαδή με τον εργολάβο μέσα, δεν παίρνω τα λεφτά, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι αποζημιώσεις και οι ποινές είναι τέτοιες που δεν. Εγώ όμως δεν είμαι της άποψης ότι το έργο αυτό είναι για πέταμα, το αντίθετο μάλιστα. Πιστεύω ότι μπορεί να μην είναι, αλλά δεν είναι και το έργο που θα περίμενε το ιστορικό κέντρο της ΑΦΠΑΚΤΟ. Πιστεύω ότι έδωσε και αυτό μια νότα παραδοσιακότητας, ένα στυλ το οποίο αυτοί που το μελέτησαν και αυτοί που το αποφάσισαν φαντάστηκαν ότι θα μπορούσε να δοθεί. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα και εγώ ότι και τις ενστάσεις μου είχα και έχω, αλλά εν πάση περιπτώσει ως στρατιώτης πιστός προσπαθώ και πρέπει, γιατί η Δημοτική Αρχή έχει συνέχεια και συνέπεια. Δεν μπορούμε να λέμε ότι επειδή ανέλαβα εγώ ό,τι δρομολόγησαν οι προηγούμενοι, θα πάει. Ναι, κάποια πράγματα σαφώς δεν μπορούν να ακυρωθούν. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πούμε και λίγα λόγια για το κομμάτι των πρώην νεροτσουλιθρών, όπως το ξέρουμε εκεί. Τι θα γίνει, πού βρισκόμαστε, γιατί είναι ένα φιλέτο κι αυτό. Εκεί. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι στον χρόνο που έχουμε δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Δεν τελειώνουν τα θέματα που αφορούν την ΑΦΠΑΚΤΙΑ, αλλά ας πούμε όμως γι' αυτό. Εκεί η Νέα Δημοτική Αρχή, πάλι για λόγους ιστορικούς, τους οποίους τώρα δεν έχει νόημα να αναφερθώ πόσο οδηγηθήκαμε, δρομολόγησε στη συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο ένα ωραίο, πρακτικό, ωφέλιμο, κατά την άποψή μου, και χρηστικό έργο, το οποίο λείπει από την πόλη μας, από τη θάλασσά μας, ένα μικρό καταφύγιο, αλευτικό, μεικτής χρήσεως καταφύγιο, όπου θα μπορεί, αξιοποιώντας χρήματα ευρωπαϊκού προγράμματος και με τον τρόπο αυτό, αποκτώντας τη δυνατότητα στο παραθαλάσσιο μέτωπο της ΑΦΠΑΚΤΟ να μπορούν να προσεγγίσουν και να ελιμενιστούν 20-25, ακόμα και περισσότερα σκάφη όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, τουριστικά και όχι μόνο σκάφη, το οποίο χρειαζόμαστε. Αυτό το έργο θα δέσει με την ιδιοκτησία που έχει εκεί ο Δήμος, αυτό που λέτε τις νεροτσουλήθρες, ένας χώρος πανεπιστημιακά αξιόλογος, ο οποίος και αυτός, πέραν του ότι καθαρίστηκε, έφυγαν όλες οι επικίνδυνες κατασκευές που υπήρχαν εκεί επί σειρά ετών και που περνούσε παραδειγματικά κανείς και αισθανόταν άσχημα, φωτίστηκε, μπήκανε κάποια καθίσματα, κάποιοι εξοπλισμοί και αυτό θα εμπλουτιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα, φιλοδοξούμε στη συνέχεια να αποτελέσει πραγματικά έναν από τους χώρους που θα επισκέπτεται είτε ο δημότης είτε ο επισκέπτης της πόλης και θα τον χαίρεται. Το παιδί, έχει. Ο μεγάλος, σε συνδυασμό πάντα με την. Έγινε κάποιο σχεδιασμό έτσι, κατά νου πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτό και δεν εννοώ απλά να βελτιωθεί μια κατάσταση που ήταν χάλια με το να μπουν φώτα κτλ. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι αξιοποίηση. Φαντάζομαι ότι θα είναι ένα σχέδιο ολοκληρωμένο. Υπάρχει κάτι που να. Υπάρχει, αλλά επειδή εγώ θέλω να ανακοινώνω ή θέλω να ανακοινώνω όταν δρομολογείται κάτι
με δεδομένα πλέον και όχι απλά σε επίπεδο ιδέας, θα μου επιτρέψετε να δώσω περισσότερα στοιχεία το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν και θα μπορούμε να έχουμε έτσι προχωρήσει κάποια πράγματα που έχουμε τρομερήσει. Τώρα δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ούτε προς ποια κατεύθυνση κινείστε. Η κατεύθυνση είναι να αξιοποιηθεί ο χώρος αυτός, σε συνδυασμό πάντα με την εγκατάσταση τη λιμενική που θα γίνει μπροστά. Οπότε να φανταστώ ότι θα υπάρχει και κάποιος τρόπος επιχειρηματικότητας εκεί, για να εξυπηρετεί. Όλα εξετάζονται. Όλα εξετάζονται και τίποτα δεν θα γίνει σε εντός και τώρα νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο να μιλήσουμε για τον τουρισμό του Δήμου γενικότερα. Πάντως δεν είναι μόνο τα έργα αυτά, από όλα τα έργα τα οποία... Ήταν η ευκαιρία αυτή, αλλά αν έχουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, όλα είναι σημαντικά, εννοώ όμως κάτι καινούριο, είναι σίγουρα χρήσιμο να το... Κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αντιληπτό, νομίζω ότι... Γίνεται κάθε μέρα και περισσότερο αντιληπτό ότι γίνεται, εξελίσσεται μια πολυεπίπεδη προσπάθεια από πλευράς του Δήμου και δουλεύουμε από την πρώτη στιγμή. Το έχουμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρα από την ολοκλήρωση των έργων τα οποία παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική θητεία και τα οποία άλλα είχαν ωριμότητα ικανοποιητική, άλλα είχαν σοβαρές ελλείψεις. Και άρα έπρεπε να κινηθούμε προς την εκτέλεσή τους χωρίς να χάσουμε ούτε χρόνο, αλλά ούτε και ενδεχομένως να ρισκάρουμε την απένταξή μας από τα έργα αυτά. Από τα χρηματοδοτικά τους εργαλεία, δρομολογήθηκε πολύ μεγάλος αριθμός για το μικρό χρονικό διάστημα στο οποίο είμαστε στην θητεία, ενώ τον 1,5 περίπου προς 2 χρόνια, έτσι, νέων έργων. Ναι. Όπως για παράδειγμα η πλατεία στο Κεφαλόβρισο και η πλατεία της Τζαβελέων. Ένα έργο 1,000,000 προϋπολογισμού, 700.000 ευρώ, στο οποίο σήμερα έχουμε και πλέον όχι μόνο έχουμε και εγκατάσταση εργολάβου. Δηλαδή, μελετήθηκαν εκ του μηδενός, αδειοδοτήθηκαν, εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση, χρηματοδοτήθηκαν, δημοπρατήθηκαν και σήμερα, εντός των επόμενων μηνών, θα ξεκινήσει η υλοποίησή τους. Πρωτόγνωρο αυτό για μια δημοτική αρχή στον 1,5 χρόνο της θητείας να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τα πεζοδρόμια στον Ανατολικό, τα οποία είχε ξεκινήσει την προηγούμενη δημοτική αρχή και τα οδήγησε σε ένα σημείο. Μελετήθηκε το σύνολο των πεζοδρομίων από το ΣΚΑΜ μέχρι τη Δάφνη, ώστε να μπορεί να υλοποιείται κάθε φορά σωστά και ολοκληρωμένα το κάθε τμήμα. Και εντάχθηκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας η κατασκευή ενός σημαντικού κομματιού προϋπολογισμού 1,200,000 ευρώ και θα οδεύσουμε προς τις σχετικές διαδικασίες δημοκράτησης ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του συγκεκριμένου πάλι μέσα στην θητεία. Αξιοποιήθηκε ο δρόμος προς το κάστρο, ο οποίος με επίσης σημαντικό έργο 570.000 ευρώ θα φωτιστεί με την τοποθέτηση 160 φωτιστικών σωμάτων από την κάτω την πόλη μέχρι την είσοδο στο λιμάνι. Δρομολογώντας ταυτόχρονα και τη μελέτη κατασκευής του δρόμου, η οποία είναι πλέον ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες, τη σύνδεση του κάστρου με τον περιφερειακό. Ενός επίσης μεγάλου έργου, το οποίο θα βοηθήσει τον τουρισμό, η ενότητα που είπατε προηγουμένως, γιατί θα επιδιώκουμε μέσω αυτού του δρόμου να γίνεται η πρόσβαση προς το κάστρο των μεγάλων λεωφορείων και εν πάση περιπτώσει των τουριστών, ώστε να αποκτήσει η πόλη μία δεύτερη τουριστική εντός εισαγωγικών είσοδο και έξοδο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι η ίδρυυση των δυτικών περιοχών, είναι η αποχέτευση του αντιρρίου, είναι η τοποθέτηση δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο Γρίβο που θα βοηθήσει πάρα πολύ την εικόνα της θάλασσάς μας και την μείωση της οποιασδήποτε ρήπανσης από το αποχετευτικό σύστημα. Είναι η αναβάθμιση η ενεργειακή των σχολείων μας, είναι η αντικατάσταση του αγωγού αμυοντισωλήνα. Όλα αυτά σας λέω είναι καινούργια εντελώς έργα. Καινούργια έργα που μελετήθηκαν για πρώτη φορά στη θητεία μας και υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται βήμα-βήμα μέχρι τη φάση της εκτέλεσης, εντός της τετραετίας, όχι σε άλλη τετραετία. Και αυτά που σας λέω τώρα είναι ενδεικτικά, μερικά από αυτά που μου έρχονται στο μυαλό, γιατί είναι και πολλά άλλα
τα οποία, αν είχαμε τον χρόνο, θα μπορούσαμε να σας τα εξηγήσουμε και αναλυτικά. Η αλήθεια είναι ότι μόλις ξεκινήσουν αυτά τα έργα που μελετήθηκαν, όπως είπατε, τη δική σας θητεία, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Απλά αναφερθήκαμε στα άλλα και όντως είναι πάρα πολλά τα έργα και θέλουμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά θα τα λέμε σιγά σιγά. Δεν αναφέρθηκα καν στον Τρίτσι. Έτσι, όπως ναι, είδατε, πέρα του, του Δημαρχείου δεν αναφέρθηκα καν στον Τρίτσι, άλλα 17 εκατομμύρια εκεί, τα οποία μπορώ επίσης να σας αναπτύξω από σένα, η αποχέτευση της Δάφνης. Ναι. Μια περιοχή η οποία επιγόντως πρέπει να αποκτήσει σύνδεση με το βιολογικό της ναυπάκτου. Ναι. Θα δρομολογηθούν επίσης μια σειρά από μελέτες, οι οποίες θα οδηγήσουν στη χρηματοδότηση αποχετεύσεων για τους οικισμούς μας που δεν έχουν. Δεν θέλω να προκαταλάβω τη στιγμή και να πω, σας είπα ότι προσπαθώ πρώτα και στη συνέχεια να ανακοινώνω. Αλλά αυτό μπορώ να σας το πω. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Η βαρύτητα, είπαμε, πρέπει να δοθεί στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής. Τα σχέδια πόλης που ξαναγυρίζουν. Η ποιότητα ζωής είναι αυτή που προσελκύει και τον τουρισμό. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα πάντα καταλήγουν και κάπου εκεί, καταλήγουν και κάπου στον τουρισμό, γιατί η ναυπακτός και η ναυπακτία αυτή την κατεύθυνση μπορεί να έχει κυρίως. Ο τουρισμός... Και θα έχει την προβολή της εκτός από τις υποδομές. Ο τουρισμός είναι μεγάλη υπόθεση, όχι για το Δήμο Ναυπακτίας, για όλη την Ελλάδα. Γιατί το Δήμο Ναυπακτίας δεν είναι απαραίτητο να καταλάβουμε όλοι ότι εκεί είναι το μέλλον μας. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο. Να επενδύσουμε. Ακριβώς. Και τι εννοώ, αυτό ήθελα να πω. Τι εννοώ να επενδύσουμε. Δεν είναι μόνο να προβάλλουμε, που είναι πολύ βασικό. Και νομίζω ότι τα πάμε καλά, ξεκινώντας από πέρυσι μια ικανοποιητικά καλή σε αποτέλεσμα καμπάνια προβολής του Δήμου Ναυπακτίας και των περιοχών του, με ένα σχετικό βιντεάκι το οποίο αναπτύσσαμε, αλλά και όχι μόνο αυτό. Με δημοσιεύσεις, μέχρι και στο μετρό υπήρξε διαφήμιση της ναυπάκτου στο σχετικό, ας πούμε, μέσο που διαθέτει. Εν πάση περιπτώσει, οπουδήποτε είναι δυνατόν. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι η προβολή είναι το ένα, το άλλο είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, οι υποδομές. Είναι οι καθαρές θάλασσες, είναι το κάστρο, να αναδειχθεί το κάστρο, και σε αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Έχουν κοπεί αυτά το τελευταίο διάστημα πράγμα πρωτοφανές για το Δήμο Ναυπακτίας, γιατί καμία δημοτική αρχή δεν είχε μπορέσει, δεν θέλω να πω δεν ήθελε, θέλαμε να βάλει χέρι σε αυτό το θέμα και το κάναμε. Και το κάναμε και απλά έχει φροντιστεί η γλάστηση, έχει όλο αυτό εννοείται. Όχι, έχουν κοπεί δέντρα τα οποία ναι, σε κάθε εμπόδιζαν. Δεν εμπόδιζαν μόνο τη θέα. Και ήταν και επικίνδυνα. Ήταν και επικίνδυνα. Και είναι και επικίνδυνα. Και πρέπει να συνεχιστεί. Ότι φροντίζεται όλο αυτό. Ανάδειξη του μνημείου σημαίνει πρώτα ασφαλίζω το μνημείο και στη συνέχεια το αναδεικνύω. Και όχι μόνο αυτό, οι σπηλώσεις του λιμανιού. Παραδίδονται τις επόμενες ημέρες μια μελέτη αρκετά σοβαρή από ένα σοβαρό επιστημονικό γραφείο στα πλαίσια της συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και εκεί έδειξε άμεση γρήγορση του Υπουργείου Πολιτισμού, διεύθυνση αναστηλώσεων και η κυρία Βικάτου, η προϊσταμένη μας εδώ. Της εφορίας αρχαιοτήτων, ώστε να υποστηλωθεί όχι μόνο το μνημείο. Και το μνημείο είναι και αυτό με τη σεβαστό, αλλά είναι και η πόλη. Το σημείο του συγκεκριμένο. Και να έχουν και εκεί ικανοποιητικά αποτελέσματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι αλληλέδετα. Και η καθημερινότητα είναι απαραίτητη να είναι καθαρή η πόλη για μας, αλλά και για τον τουρίστα. Το νερό πρέπει να είναι καθαρό για μας, αλλά και για τον τουρίστα. Τον επισκέπτη. Το κάστρο πρέπει να είναι προσβάσιμο και ανοιχτό, κάτι το οποίο και πραγματικά έχω χίλιο ευχαριστήσει και επιμένουμε σε αυτό το πράγμα, να είναι και το απογεύματα ανοιχτό και το μεσημέρι ανοιχτό. Όλα. Δεν είναι πολλά τα μνημεία στην Ελλάδα, τα οποία είναι ολοήμερα ανοιχτά. Και ένα από αυτά είναι το κάστρο της Ναυπάκτου, πλέον. Αυτό. Και να είναι φωτισμένο όλο το καλοκαίρι. Ήταν άσχημο να βλέπεις τον Μάιο να κλείνουν τα φώτα, γιατί δεν γινότανε οι σοβαρές ενέργειες καθαρισμού των ξερών χόρτων και η πυροσβεστική το έκλεινε για αυτόν τον λόγο. Και πλέον είναι το δεύτερο καλοκαίρι στο οποίο το κάστρο θα είναι και ανοιχτό μέχρι τις 8 το βράδυ και φωτισμένο. Να πούμε δύο λόγια, μιας και είμαστε στη θάλασσα, να πούμε
αιτιολόγια για τη Χάγκια. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι του Δήμου και κυρίως το παραλιακό της κομμάτι, το οποίο έχει και τουριστικό ενδιαφέρον μεγάλο. Ας πούμε το Κρυονέρι, κάτω Βασιλική, που είναι κάποια σημεία που ενδιαφέρουν πολύ. Αρκετά είδη τουρισμού. Το Κρυονέρι, ας πούμε, έχει και τον ορειβατικό, τον αναρχητικό. Έχουμε, ναι, κάποια ζητήματα. Η Χάλκια είναι ένα κομμάτι ζωντανό της ναυπακτίας και αισθάνομαι πραγματικά περήφανος γιατί επί των ημερών μου, χωρίς να σημαίνει ότι εμείς το κάναμε αυτό, δρομολογούνται πράγματα τα οποία αξίζει τον κόπο για το συγκεκριμένο σημείο. Το όρος Βαράσουμα, έτσι, είναι, πιστεύω έχετε πάει, είναι ανεπανάληπτο, είναι φυσικός τόπος, είναι ιστορικός τόπος, είναι θρησκευτικός τόπος, είναι αναρχητικός τόπος, είναι τα πάντα. Τα λόγια είναι λίγα για να το περιγράψω. Δρομολογήθηκε λοιπόν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και υλοποιείται σε επίπεδο μελέτης, προλαμβάνω, σε επίπεδο μελέτης από την νέα αρχή, την νέα Δημοτική Αρχή και σε επίπεδο δημοπράτηση και έχει δημοπρατηθεί η ανάδειξη και η συντήρηση και η ανάδειξη του αναρχητικού πεδίου στην Παράσοβα. Ένα πολύ σημαντικό έργο γιατί θα δώσει έμφαση όχι μόνο στο ίδιο αυτό καθ' αυτό το αναρχητικό πεδίο, αλλά και στην προβολή του με ένα σημαντικό ποσό. Επίσης η συντήρηση και η ανάδειξη των διαδρομών, των πεζοπορικών διαδρομών. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο θα δώσει όθηση στην περιοχή. Το προστατεύσαμε εξάλλου το συγκεκριμένο σημείο και με τις πρόσφατες αντιδράσεις μας του σύσσωμου πολιτικού κόσμου, αλλά και όχι μόνο πολιτικού κόσμου, της περιοχής και του Δήμου μας και του Όμορου Δήμου και από την απειλή της τοποθέτησης ανεμογεννητριών που θα ακύρωνε σε μεγάλο βαθμό το χαρακτήρα του συγκεκριμένου όρους και γίνονται και κάποιες σπουδαίες σκέψεις και συζητήσεις για την περαιτέρω αξιοποίησή του και ανάδειξή του μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων που έρχονται για τα οποία πάλι θα επιφυλαχθώ να μην πω περισσότερα. Διότι είναι σε επίπεδο. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στην παραλία του Κρυονέριου. Εκεί υπάρχουν αρκετά θέματα. Δεν είναι φροντισμένη επαρκώς. Πώς μπορεί να παρέμβει ο Δήμος, τι μπορεί να κάνει. Πρέπει, ας πούμε, παράδειγμα, υπάρχει ένας προβλήτας εκεί που υπάρχουν κάποια σχεδόν κατεδαφισμένα κομμάτια, το παλιό τελωνείο, σίδερα, δεν υπάρχει καλός φωτισμός. Έχουμε τη Λίμνη Γλύφα, όπου και εκεί υπάρχουν θέματα. Είναι αυτή η παραλία, αν και μικρή, δεν έχει την απαιτούμενη φροντίδα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όλα τα αξιολογούν, το θέμα είναι κοινό. Γιατί πέρασε και από το λεγόμενο νομαρχιακό λιμενικό ταμείο, που δεν έδωσε επιδέουσα προσοχή. Εκεί υπάρχει όντως εικόνα εγκατάλειψης πολλών ετών σε πολλές από τις υποδομές, όπως είπατε προηγουμένως. Ο μόλος εκεί που υπάρχει με την επικίνδυνη κατασκευή, το κτίριο του ΜΟΣΕ, του σταθμού. Ναι. Πραγματικά μπορούν να γίνουν πολλά. Ένα από αυτά τα οποία, θα σας πω, ένα από αυτά τα οποία η Νέα Δημοτική Αρχή και σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει δρομολογήσει, είναι η εξασφάλιση του χρηματικού ποσού των 608.000 ευρώ μέσω του προγράμματος Φιλόδημος για την αντιμετώπιση, για τη μελέτη και για την αντιμετώπιση ακριβώς και ανάδειξη του παραλιακού μετόπου του Δήμου Ναυπακτίας από την Παλαιοπαναγιά μέχρι το συγκεκριμένο σημείο. Και αντιλαμβάνεται και το συγκεκριμένο σημείο και οι συγκεκριμένες κατασκευές, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο να πάρουμε χρήματα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε και για την Βασιλική και για το Κρυονέρι και όχι μόνο και για το Αντίριο και για τις άλλες περιοχές μας. Άρα αυτό θα δώσει αυτό που πραγματικά θέλουμε, δηλαδή την πραγματική εικόνα ενός μέρους το οποίο θα θέλει να παίξει σημαντικό ρόλο στο τουριστικό προϊόν της περιοχής μας, της ευρύτερης περιοχής. Το Κρυονέρι είναι σε συνδυασμό με τη Βαράσο. Ναι. Και μπορεί να συμβεί αυτό. Τι περιλαμβάνει, δηλαδή τι προτείνει. Μιλάμε για λιμενικές εγκαταστάσεις, έτσι. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις είναι όλες παράνομες και προβληματικές. Εάν λοιπόν δεν γίνουν οι σωστές μελέτες ώστε να ληφθούν οι άδειες και στη συνέχεια να ολοκληρωθούν τα λιμενικά έργα, δεν μπορείς να έχεις λιμενικά έργα. Πέρασε η εποχή, κύριε Βίτα, όπου κάθε βουλευτής
πήγαινε και με το μέσο που είχε δρομολογούσε ένα λιμενικό έργο στο χωριό του, χωρίς άδειες, χωρίς μελέτες, χωρίς υποδομές, να βουλιάζει, να κόβεται από τον αέρα, να μην λειτουργεί. Αυτά δεν γίνονται πια. Όλα αυτά, δυστυχώς, είναι απολιθώματα περασμένων εποχών. Και τι πρέπει να κάνει μια σοβαρή δημοτική αρχή? Να τα πάρει ένα-ένα, αν θέλουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Τώρα, αν θέλουμε να πούμε πώς θα χειριστούμε μια 4 χρόνια την κατάσταση ώστε να πείσουμε τους ανθρώπους ότι κάνουμε έργο, εντάξει, είναι εύκολο. Να τα πάρει ένα-ένα το κουβάρι, να το πάρει, να το ξεδιλήξει και να δρομολογηθεί σωστά, ώστε σε μια 5ετία, 7ετία, 10ετία όλα αυτά να είναι παρελθόν. Να είναι μελετημένα, να είναι αδειοδοτημένα, να είναι νόμιμα και να είναι σωστά κατασκευασμένα. Είναι μάλλον και αυτό ανήκει σε αυτή την γενική αρχή που είπατε νωρίτερα, ότι φτιάχνω μια ολοκληρωμένη μελέτη και κάθε φορά που βρίσκω χρηματοδότηση, ακριβώς, υλοποιώ ένα κομμάτι, ακριβώς, αλλά και το επόμενο θα συνδέεται με το επόμενο. Ακριβώς. Οπότε κάτι τέτοιο κάνετε και για την παραλία. Έτσι, 608.000 ευρώ μελέτης, καταλαβαίνετε σε πόσων εκατομμύριων έργα... Πολλών εκατομμύριων. Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο. Στοχεύσαμε από την πρώτη στιγμή, επειδή υπάρχει μια δυστοκία στη διενέργεια μελετών, στους Δήμους γενικότερα, δεν θα πω στο Δήμο Ναυπακτίας, σε όλους τους Δήμους, τη συνεργασία μας με τα αιωλικά πάρκα ή με το αιωλικό πάρκο που έγινε πρόσφατα, που κατασκευάζεται στο Μακρινόρος, αλλά και με τα άλλα αιωλικά πάρκα, να την αξιοποιήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή πια. Αντί, πράγμα το οποίο έκαναν προηγούμενες δημοτικές αρχές, να μεταφράζουμε τα οποιαδήποτε αντισταθμιστικά ωφέλη σε βαρέλες μετό που αγνώστου κατευθύνσεως και σκοπιμότητας, να τα συνδέσουμε με μελέτες, να μας χρηματοδοτούνται μελέτες. Γιατί, για παράδειγμα, η μελέτη του Δημαρχείου, του νέου του Διοικητηρίου της πόλης, στήχησε 40.000 ευρώ και 20.000 ευρώ στήχησε η μελέτη για το τοπικό ρηματομικό. 60.000 ευρώ. Αυτά τα 60.000 ευρώ, κυρία Λίτα, θα φέρουν στο Δήμο 4.700 τρίτσες. Εάν δεν τα είχαμε, η υπηρεσία μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα ούτε τον τρόπο είχε, ούτε τη δυνατότητα είχε από μόνη της να κάνει τις μελέτες ενός θεατρικού, μιλάμε για 3 μήνες, και θα χάναμε τα χρήματα. Ή θα πέραμε κάτι άλλο, θα κάνουμε κάτι άλλο το οποίο ενδεχομένως και δεν χρειαζόμασταν. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τον δρόμο στο κάστρο, το ίδιο συμβαίνει και με τον δρόμο στην αποδοτία, τον μεγάλο δρόμο αυτό από την Αγία Κυριακή. Τα λίγα χρήματα των μελετών πολλαπλασιάζουν τα χρήματα που εισαρέουν στους Δήμους ως έργο. Ουσιαστικά, δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, αντί κάθε εταιρεία που έχει φτιάξει το αιωλικό της πάρκο εδώ στην... Ένα παράδειγμα έφερα τώρα, μην κολλάμε. Ναι, λέω όμως ότι επειδή είναι σημαντικό αυτό, εκεί ήθελα να πω ότι εκεί που έχει φτιάξει και αντί να πάρει και να τσιμεντώσει, ας πούμε, ένα δρόμο, παράδειγμα, ή δύο δρόμους ή οτιδήποτε, κάνει κάποιες μελέτες που τις έχουμε, τις έχει ο Δήμος. Χρηματοδοτεί κάποιες μελέτες. Τις μελέτες κάνουν άνθρωποι που επιλέγει ο Δήμος. Χρηματοδοτεί κάποιες μελέτες ώστε να μπορεί ο Δήμος. Και αυτό είναι σημαντικό να τις έχει την ώρα που θέλει. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί έτσι τι αποφεύγουμε? Αποφεύγουμε να κάνουμε μελέτες την τελευταία στιγμή για να προλάβουμε ένα. Άρα έχουμε μελέτες με αυτόν τον τρόπο. Έχει ο Δήμος. Δημιουργούμε μελέτες. Ναι. Αυτό κάνουμε. Και σας είπα προηγουμένως, αυτό αφορά και αναπλάσεις, αλλά όχι μόνο αναπλάσεις. Αφορά αποχετεύσεις, αφορά υδρεύσεις. Αφορά ενδεχομένως αντιπλημμυρικά, αφορά μελέτες οι οποίες θα οδηγήσουν σε έργα. Έχουμε την ατυχία να είμαστε σε μια περίοδο όπου έχει τελειώσει το προηγούμενο ΕΣΠΑ, 14-20, και το επόμενο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα έρθει. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή διαχειρίστηκε, ήταν στην καρδιά του ΕΣΠΑ, 14-20. Εμείς, και πραγματικά έκανε και αυτή ό,τι μπορούσε. Εμείς διαχειριζόμαστε αυτή την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού και της απουσίας σοβαρών χρηματοδοτικών εργαλείων, φέρνουμε σημαντικό αριθμό έργων, τα οποία είπα πολλά από αυτά θα δρομολογηθούν και θα εξελιχθούν εντός της τετραετίας. Και αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι ακριβώς.
Και για τα ορεινά, να πάμε και στις ορεινές κοινότητες λίγο, γιατί εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα μάλλον τα πράγματα. Με δεδομένο ότι είναι μεγάλες αποστάσεις, δεν είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές, δεν είναι πολύς ο κόσμος που μένει εκεί. Έχουμε μια τουριστική ανάπτυξη και εκεί, στα ορεινά. Πώς είναι η κατάσταση, πώς γίνεται η διαχείριση και του να... γνωρίζοντας μάλλον ότι το χειμώνα αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερα προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι εκεί, πώς γίνεται η διαχείριση, ώστε να είναι και αυτή... Ο Δήμος φροντίζει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών. Και όταν λέω καθημερινότητα, εννοώ την προσβασιμότητα σε συνεργασία με την περιφέρεια, που είναι πάρα πολύ καλή. Η προσβασιμότητα λοιπόν, καθαρισμός, η διέλευση των απορριμματοφόρων σε χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο ώστε να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα, ο φωτισμός, ο οδοφωτισμός. Οι πρόεδροι και οι εντεταλμένοι αντιδήμαρχοι είναι παρόντες και οτιδήποτε προκύψει, οτιδήποτε χρειαστεί ο Δημότης, ο Μαγκλινάς Δημότης, προσπαθεί να δώσει λύση και να ικανοποιήσει το αίτημα. Πέρα τούτου, είπαμε ότι δεν αρκεί αυτό. Χρειάζεται να δούμε την ορεινή ναυπακτία σαν ένα πόλο έλξης. Δεν έχει λάβει ακόμα η ορεινή ναυπακτία τη θέση που της αξίζει. Την Ευηνολίμνη, έχουμε την Πυλήνη και την Αγία Κυριακή, έχουμε την Ανοχώρα, την Αποδοτεία. Δρομολογούνται πολλά, υλοποιούνται πολλά, πεζοπορικές διαδρομές, αναπλάσεις στο Πλάτανο, προκειμένου να γίνεται η ανάπλαση της πλατείας του Πλατάνου, στο Ανθόφιο, του Εγωμέρου, στο Μανιτάρι, έχουμε τον πολυχώρο του Μανιταριού. Όμως, ποτέ δεν θα είναι αρκετά, γιατί παραλαμβάνω, η ορεινή ναυπακτία, όπως και όλη η ναυπακτία, ό,τι και να κάνεις, θα είναι λίγο σε σχέση με αυτό που δικαιούται να έχει. Και τώρα, καλά, τα θέματα είναι πάρα πολλά. Ήθελα να σας ρωτήσω και για το θέμα της ενεργειακής κοινότητας, να πούμε δύο λόγια μόνο. Αν ο Δήμος έχει προμολογήσει κάτι, τι σκέφτεται να κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη στο πρόγραμμα Τρίτσης έχουμε υποβάλει την πρόταση για την ενεργειακή αυτονόμηση. Εντός εισαγωγικών ενεργειακή αυτονόμηση. Εν πάση περιπτώσει την ορθολογική ενεργειακή αντιμετώπιση. Τόσο των άδειων στασίων, τα οποία πραγματικά δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο κόστος στην ΔΕΙΑ, αλλά και την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, ενός μεγαβάτ, το οποίο και αυτό θα δώσει μια μεγάλη ανάσα στην ΔΕΙΑ. Γίνεται για τις ανάγκες της ΔΕΙΑ. Αλλά εγώ τώρα αυτή τη στιγμή μιλάω ως Δήμαρχος Ναυπακτίας και οφείλω να απαντήσω τι κάνουμε σε επίπεδο, γιατί οι ενεργειακές κοινότητες είναι αυτό. Δηλαδή είναι η αντιμετώπιση του συνόλου των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Σίγουρα, αλλά εκεί έχουμε περισσότερες. Ακριβώς. Επίσης, το νέο Δημαρχείο, που μιλήσαμε προηγουμένως, το νέο Διοικητήριο, που δρομολογούμε, και αυτό έχει την πρόβλεψη να είναι ενεργειακά αυτόνομο, αλφα-συν, με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και την τεχνολογία, και την τεχνολογία, στο πούμε, net metering, ώστε να έχει ουσιαστικά μηδενική ενεργειακή αποτύπωση. Αυτό θα συνεχίσει να λαμβάνει τα σχολεία, τα οποία και αυτά αναβαθμίζουμε ενεργειακά, συνεχίζοντας ενεργειακές αναβαθμίσεις, οι οποίες είχαν δρομολογηθεί και προηγούμενων θητείων και δρομολογώντας νέες, και αυτές επίσης θα βοηθήσουν. Όλα αυτά, σε συνδυασμό φυσικά και με την δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων, στις οποίες θα εντάξουμε το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του Δήμου και των νομικών προσώπων, είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο έχουμε ξεκινήσει και μελετούμε και φιλοδοξούμε να δρομολογήσουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα δώσουμε μια καλή, μεγάλη ανάσα σε αυτό το δύσκολο θέμα, το οποίο ταλανίζει όχι μόνο το Δήμο Ναυπακτίας, όλους τους Δήμους. Όλους, ναι. Ουσιαστικά έχει δρομολογηθεί η ενεργειακή κοινότητα της ΔΕΙΑΝ. Αυτό όχι, που κατάλαβα. Η ενεργειακή κοινότητα περιλαμβάνει το σύνολο, αλλά η ενεργειακή αυτονόμηση, η μερική ενεργειακή αυτονόμηση της ΔΕΙΑΝ με το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό. Έχει βρεθεί ο χώρος για το φωτοβολταϊκό. Έχει βρεθεί ο χώρος και έχει υποβληθεί σε συνολική πρόταση. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, έχουν ληφθεί σχετικές αντιδοτήσεις.
Σας είπα, προτιμούμε να το κάνουμε και μετά να το ανακοινώσουμε. Βρίσκεται όμως σε ένα στάδιο και αυτό έχει προχωρήσει ως ένα στάδιο. Έχει τελειώσει, οπότε... επίπεδο σχεδιασμού ναι. Έχει τελειώσει. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά και είναι άπειρα τα θέματα. Τελικά βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα, αλλά σίγουρα θα τα ξαναπούμε για να... αφήσουμε χρόνο και για μια επόμενη. Βεβαίως, εννοείται, αυτό δεν το συζητάμε οπωσδήποτε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ρωτήσω αν θα είστε σε 2 χρόνια ξανά υποψήφιος δήμαρχος, σίγουρα θα είστε, απαντώ μόνη μου, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε ήδη κάποιες, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, να το πω, ότι γίνονται ανακατατάξεις κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στις παρατάξεις που συνεργάζεστε κι εσείς, η Δημοτική Αρχή δηλαδή, με μετακίνηση δημοτικών συμβούλων και όλα αυτά. Όχι, όχι. Και φαίνεται να γίνεται μια ενός είδους προετοιμασία, θα το έλεγα, εντός εισαγωγικών, για τις εκλογές που θα έρθουν. Κοιτάξτε, αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, νομίζω, τον Δημότη, δεν είναι ούτε θα είναι ξανά υποψήφιος ο Βασίλης Γκίζας, ούτε θα είναι κάποιος άλλος υποψήφιος. Τον ενδιαφέρει η τετραετία αυτή να δώσει τους καρπούς που πρέπει να δίνει κάθε τετραετία. Σε μια συνέντευξη δεν μπορεί ποτέ να αποφευχθεί η πολιτική ερώτηση πάντως. Όχι, δεν έχω τέτοιο πρόθεση να αποφύγω, θα απαντήσω. Όχι, λέω ότι μπορεί και εμείς να αποφύγουμε να την κάνουμε. Καλά κάνετε. Άρα το πρώτο είναι αυτό, να μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Γιατί νομίζω ότι οι συζητήσεις τέτοιου τύπου πολλές φορές αποπροσανατολίζουν και ο κόσμος κουράζεται. Πρώτον είναι αυτό. Είναι τα αλήθεια. Προβλήματα του Δήμου, πώς θα λυθούν. Έτσι. Τι θα δρομολογηθεί και τι, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορέσουμε και θα το κάνει η επόμενη Δημοτική Αρχή, όποια και να είναι αυτή. Είμαι ενεργός και αυτό δηλώνει το έργο μου και η παρουσία μου, αγαπώ την πόλη μου, δεν ήρθα όμως ούτε να επιβάλλω την παρουσία μου, ούτε να γίνω αιώνιος. Άρα, στο βαθμό που θεωρώ ότι προσφέρω, θα είμαι παρόν. Και το αν θα είμαι ή δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες δημοτικές εκλογές, νομίζω περισσότερο θα έχει να κάνει με το τι θα παραχθεί και το τι θα κερδίσει ο Δήμος από την παρουσία της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής και λιγότερο από τις προσωπικές μας φιλοδοξίες. Είμαι όμως αισιόδοξος ότι πάμε καλά και το βλέπω αυτό. Το βλέπω και σε επίπεδο παραγωγής έργου αλλά και σε επίπεδο ανταπόκρισης των δημοτών μας. Από εκεί και πέρα τώρα σε σχέση με ζημώσεις. Δεν θεωρώ ότι γίνονται ζημώσεις όπως το τοποθετείτε. Η συνεργασία με τις παρατάξεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε από την πρώτη στιγμή, ούτως ή άλλως έχουμε ένα αναλογικό σύστημα όπου καθημερινά συνεργαζόμαστε. Από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Και μάλιστα πολλές φορές αρκετά αιχμηρές και σφοδρές. Δεν το θεωρώ παράδοξο. Βέβαια, κάποιες φορές δεν μπορώ να πω και εγώ ότι εκπλήσωμαι, γιατί ορισμένα πράγματα δεν ταιριάζουν στο πολιτικό. Τουλάχιστον το προσωπικό μου πολιτικό ήθος και ύφος, αλλά και των περισσότερων συναδέλφων. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας κάνει την προσωπική του επιλογή στο πώς θα συμπολιτευθεί, πώς θα αντιπολιτευθεί, τι δημόσιο λόγο θα αρθρώσει, ποια θα είναι η στάση του και νομίζω από αυτό θα κρυφθεί. Ξέρετε, είναι αυτό και γι' αυτό δεν βλέπετε κι εγώ ούτε να αρπάζομαι, ούτε να απαντώ απαραίτητος, ούτε να... Γιατί αυτό το οποίο ο καθένας από εμάς επιλέγει να κάνουμε, να πούμε ή να δρομολογήσουμε, είναι αυτό που θα μας κρίνει. Άρα, ο καθένας επιλέγει και στο τέλος ο κόσμος, η κοινωνία, θα κρίνει. Ένας από αυτούς που θα κρίνει είμαι κι εγώ και φυσικά και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους αρχηγούς των παρατάξεων. Η αλήθεια είναι ότι ως τις εκλογές έχουμε πολύ καιρό ακόμα να τα ξαναπούμε, απλά έτσι κάναμε μια αναφορά για αυτά που συμβαίνουν και που ακούγονται και όλα αυτά. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, παρόλο που είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος δεν θα κουραστεί, γιατί ήταν ενδιαφέροντα, εκτιμώ, όλα αυτά που είπαμε. Θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο με την υπόσχεση, θέλω να αποσπάσω την υπόσχεση ότι θα τα ξαναπούμε νεφέτο χρόνο, σύντομα, για να έχουμε έτσι μια πιο ολοκληρωμένη συζήτηση, να θίξουμε και τα άλλα ζητήματα που δεν μπορέσαμε σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά, κύριε Βίτα, είστε πάντοτε ευπρόσδεκτοι και όλοι οι συναδελφοί σας και στον χώρο του Δημαρχείου και οπουδήποτε αλλού για αυτή τη διαρκή επικοινωνία, η οποία δεν είναι επικοινωνία μόνο μεταξύ μας, αλλά είναι επικοινωνία με τους δημότες και, εν πάση περιπτώσει, τους δημότες και τους πολίτες της Ατολογαρανίας. Γιατί οι κοινωνίες δεν είναι
απομονωμένες είναι από την άλλη. Οπότε το έχουμε αυτό το χρέος. Και να εξηγούμαστε και να επικοινωνούμε. Και σε αυτό ο ρόλος σας είναι απολύτως χρήσιμος και αναγκαίος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.